επιβεβαιώνεται για άλλη μία φορά ότι μόνο με τους δικούς μας αγώνες, μόνο με τις δικές μας κινητοποιήσεις, μόνο στα χέρια μας βρίσκονται τα δικαιώματά μας και μόνο εάν κλιμακώσουμε τον αγώνα θα μπορέσουμε να κερδίσουμε. Σήμερα, με την αποφασιστική κινητοποίηση που πραγματοποιήσαμε, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν είχε κάνει. Πρώτον, να διασφαλίσει με νέα διευκρινιστική εγκύκλιο το ζήτημα της επαναπρόσληψης όλων των εποχικών εργαζομένων στον τουρισμό για το 2021. Ανεξάρτητα αν είχαν κάνει αίτηση επαναπρόσληψης ή όχι. Με τη σημερινή μας κινητοποίηση καταφέραμε να κερδίσουμε το αυτονόητο, ότι μέσα σε μια περίοδο πανδημίας, όπου το ζήτημα της υγείας είναι το πρώτο και το κύριο που αφορά όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα το κλάδο που δουλεύουν, θα πρέπει να διασφαλίζεται με την ασφαλιστική ικανότητα των εργαζομένων. Κάτι το οποίο μέχρι σήμερα, ένα χρόνο ολόκληρο πανδημίας, lockdown και αναστολή συμβάσεων, ανεργίας για τη συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου μας, ένα χρόνο τώρα δεν είχε διασφαλιστεί. Σήμερα η Γενική Γραμματέα του Υπουργείου δεσμεύτηκε ότι αυτό το ζήτημα θα διασφαλιστεί και μέχρι τις 25 του Φλεβάρη θα ικανοποιηθεί η ασφαλιστική ικανότητα όλων των εργαζομένων στο κλάδο μας. Διασφαλίσαμε με τη σημερινή κινητοποίηση ότι άμεσα θα δημοσιευτεί η νέα απόφαση ούτως ώστε να διασφαλιστεί εισόδημα, το αυτονόητο δηλαδή πάλι, για όλους τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή μέχρι τον Απρίλη. Γιατί μέχρι σήμερα πάλι δεν έχει διασφαλιστεί παρά μόνο μέχρι τέλος του μήνα. Αυτό που λέγαμε δηλαδή κάθε φορά, ότι πρέπει να προγραμματίζουμε τη ζωή μας, τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ένα πιάτο φαΐ ανάλογα με το αν θα τελειώσει ο μήνας και θα έχουμε αυτά τα ψίχουλα που μοιράζουν σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. Καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς οι οποίοι επί της ουσίας απαλλάξαν τη μεγαλοεργοδοσία του κλάδου από τι, από ασφαλιστικές φορές και μισθούς για ένα χρόνο. Δηλαδή αυτά τα 5.34 δεν ήταν δωράκι σε εμάς, ήταν δωράκι στη μεγαλοεργοδοσία. Η απάντηση στο για ποιο λόγο, ποιος είναι ο λόγος δηλαδή, που μέχρι σήμερα δεν έχει διασφαλιστεί αυτό το εισόδημα για όσο βρισκόμαστε έξω από τη δουλειά, ήταν ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Ότι το κράτος δεν έχει λεφτά να καλύψει τους εργαζόμενους, ακόμα και για το ζήτημα της ασφάλισης. Δεν έχουν καταλήξει μεταξύ τους τα Υπουργεία για το αν θα χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εργασίας για την ασφαλιστική ικανότητα και το εισόδημα των εργαζομένων. Την ίδια ώρα που ετοιμάζουν να δώσουν πακέτα δισεκατομμυρίων ευρώ στους καναλάρχες, στους εφοπλιστές, στους μεγαλοξενοδόχους που προγραμματίζουν ανακαινήσεις για το 2021, καλύπτοντάς τους το 80% του μισθολογικού κόστους για ένα χρόνο, την ίδια ώρα που δίνουν 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά στρατιωτικών αεροπλάνων, έχοντας λέει την Τουρκία ως εχθρό μας. Αυτή ήταν η απάντηση. Για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην ενημέρωση, αποτελεσματική στην παρέμβαση και να συνδεθούμε γρήγορα με όλο το ταξικό εργατικό κίνημα, να αντιμετωπίσουμε τη λέλαπα που θα έρθει,
είτε μεσούσεις της πανδημίας, είτε όταν θα τελειώσει η πανδημία, πρέπει να συμβούν τα εξής τρία πράγματα. Πρώτον, να συνεδριάσουν τα διοικητικά συμβούλια, όλα τα σωματεία. Να ανεβάσουμε κατακόρυφα το βαθμό οργάνωση των εργαζομένων, δηλαδή να γράψουμε και αυτούς που δεν είναι μέλη σωματείων σε όλη την Αττική, σε όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και με τη σημερινή κινητοποίηση εμείς μπορούμε να στείλουμε το μήνυμα σε όλους τους συναδέλφους, σε κάθε ξενοδοχείο, σε κάθε εστιατόριο, να κάνουν το βήμα, να κάνουν το βήμα, να οργανωθούν στα επιχειρησιακά του σωματεία, στο ίδιο το κρατικό το συνδικάτο, να φτιάξουμε νέα σωματεία όπου δεν υπάρχουν, για να δυναμώσει ο αγώνας, να γίνει πιο μαζικός, πιο αποφασιστικός. Αυτή η ιστορία κάποια στιγμή θα τελειώσει. Όταν τελειώσει, εμείς που είμαστε εδώ, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, με όλους τους συνδικαλιστές, με όλο εκείνο τον κόσμο που έχει υποφέρει τα πάνδυνα τον τελευταίο χρόνο, πρέπει να βρεθούμε μπροστά από τις πύλες των ξενοδοχείων, των μεγάλων επισυντιστικών επιχειρήσεων. Πρέπει να δεσμευτούμε, συνάδελφοι, γιατί διαφορετικά αυτό που έχουμε καταφέρει ως σήμερα, και δεν είναι λίγο, δεν είναι αρκετό, ναι, αλλά δεν είναι λίγο, θα πάει χαμένο, συνάδελφοι. Να βάλουμε μπροστά λοιπόν όλα μας τα αιτήματα, την ικανοποίησή τους, γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέρα από το συλλογικό μαζικό αγώνα, που το επόμενο διάστημα δίνουμε υπόσχεση ότι θα τον οργανώσουμε ακόμα καλύτερα, ακόμα πιο αποφασιστικά και θα τον κλιμακώσουμε.